Να πάμε στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Μιλήσαμε για μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και στην περιφερειακή ενότητα εκεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης των Χανίων. Επικράτησε σήμερα το αδιαχώρητο από τη συμμετοχή του κόσμου. Και πάμε στον κύριο Γιάννη Μανολικάκη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Μαζική συγκέντρωση και στα Χανιά. Για να μας μεταφέρετε λίγο τον παλμό και το κλίμα. Τι επικράτησε σήμερα? Να σας πω ότι σήμερα ήταν μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που θυμάμαι και εδώ στα Χανιά. Τα συστήματα ήταν πιο πολύ να δοθεί άπλετο φως όσο αφορά το δυστύχημα στα Τέμβη. Εισπράξαμε την αγανάκτηση του κόσμου για αυτό το δυστύχημα, όπως επίσης και τη λύπη που έφερε αυτή τη τραγική κατάληξη που είχαν οι 57 συνανθρώποι μας τώρα. Που δυστυχώς πολλοί από αυτούς ήταν μικρά παιδιά. Οπότε η συμμετοχή ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αυτό το οποίο μας είπε και ο πρόεδρος των συνταξιούχων στο Ηράκλειο είναι ότι χρόνια είχε το Ηράκλειο να δει μια τόσο μεγάλη σε ένταση, σε παλμό, σε συμμετοχή, κινητοποίηση. Το ίδιο κλίμα από ό,τι βλέπουμε και στα πλάνα τα οποία βλέπουμε στους δέκτες μας. Η κινητοποίηση κινήθηκε πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Θέλω λίγο να μας μεταφέρετε το κλίμα στις τάξεις του εργατικού κέντρου και των ιδιωτικών υπαλλήλων. Το συνέστημα, αυτό που ρώτησα και τον κύριο Λενακάκη. Τι να σας πω, εμάς τώρα στις απαιτήσεις που έχουμε είναι ότι πέρα ότι πρέπει να ξεκινήσουν και έχουν ξεκινήσει από την ορίζουμε οι ανακρίσεις όσο αφορά αυτό το τραγικό γεγονός. Να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια, να μην κρυφτεί τίποτα. Πέρα από αυτό όμως, ζητάμε να υπάρχουν άμεσα προστασία, άμεσα μέτρα προστασίας και υγείας και τόπους εργασίας. Κύριε Μανολικάκη, σωστό, αλλά εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο βέβαια. Πέρα από τις ευθύνες, πέρα από τις δικλείδες ασφαλείας, πέρα από τις ευθύνες του σταθμάρχη, των πολιτικών, ένας γονέας, μία μητέρα, και μέλη του εργατικού κέντρου, οικογένειες έχετε. Τι σας λένε, πώς νιώθετε, πώς νιώθει ένας πατέρας βλέποντας αυτά τα πλάνα, βιώντας αυτή την τραγωδία? Δυστυχώς πιστεύω ότι το έχει κάνει δικό του. Όπως το κάνει και εγώ. Είναι αδιανόητο να φεύγει το παιδί να πάει να σπουδάσει και για κάποια λάθη, κάποιες παραλήψεις, να μην φτάνει εκεί που πρέπει, στον τόπο προορισμού του. Είτε είναι στο σπίτι του, είτε είναι στο πανεπιστήμιο. Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι όλοι οι γονείς είναι συνεντυμένοι με αυτά που γίνανε και όλοι εύχονταν να μην ξαναζήσουμε τέτοια περιστατικά. Δεν είναι λίγο αυτό που έγινε, να χάνει η μάνα το παιδί της. Και πιστεύω ότι ο καθένας είχε κάνει δικό του. Μάλιστα. Αυτά Πρόεδρε. Εισπράξαμε σήμερα, ναι. Και ειδικά από τα παιδιά εισπράξαμε μια αγανάκτηση, την οποία με το δίκιο τους έχουν βγάλει, γιατί βλέπουν και το μέλλον τους και το τι έχει να γίνει αν δεν παρθούν πραγματικά τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και στις συγκοινωνίες και παντού, μάλιστα, όπου μάλιστα. Και αν χρειαστεί. Μάλιστα. Πρόεδρε, είστε και συγκινημένος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα διανύσουμε και μία προεκλογική περίοδο. Πολλά τα αιτήματα και των εργαζομένων. Την καλησπέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και να μην ξανά έχουμε τέτοιο συμβάν ποτέ. Σας ευχαριστώ. Ευχή όλων μας.